Using secondary legislation η Βρετανική κυβέρνηση προχώρησε στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τον Brexit με τους αποκαλούμενους αντάρτες να μην προβάλλουν ισχυρές αντιρρήσεις. Το λόγο έχει η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για βελτιώσεις. Αλλά πολλοί φοβούνται ότι η κυβέρνηση έχει λάβει τα μέτρα της ώστε να μην υπάρξουν εκπλήξεις για εκείνους. Είτε υποστηρίζεις είτε διαφωνείς με την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα πρέπει να στηριχθεί, διότι μας παρέχει συνέχεια και σταθερότητα και την καλύτερη δυνατότητα να επιτύχουμε μια καλή συμφωνία μέσω της διαδικασίας. Πρόκειται για ένα σκουπίδι. Γιατί θα πρέπει να συμπεριλάβουν τη δυνατότητα των υπουργών να αλλάξουν την πρωτογενή νομοθεσία, να αλλάξουν κάθε νόμο ο οποίος δεν τους αρέσει χωρίς καμία δικαιολογία? Δεν χρειάζεται αυτό για τον Brexit. Η αντιπολίτευση είναι εξοργισμένη, διότι επισημαίνει πως μια κυβέρνηση μειοψηφίας πρέπει να είναι και μειοψηφία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, κάτι που τεχνία εντός επιχειρεί να ξεπεράσει. Αναπτύσσουν μια πολύ αμφιλεγόμενη κίνηση, η οποία αναφέρει ότι τελικά θα παράσει στους εαυτούς τους την πλειοψηφία σε αυτές τις επιτροπές, ώστε να επιτρέπουν να προχωρήσουν οι καταστάσεις. Πιθανότατα θα το κερδίσουν, διότι όπως προείπα έχουν de facto πλειοψηφία στη Βουλή των Κοινοτήτων λόγω του DUP. Κατά συνέπεια, όσο το στηρίζουν, μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες προκειμένου να δίνουν στον εαυτό τους πλειοψηφία. Η απόπειρα ανάκτησης του ελέγχου σε κάποιους μοιάζει ως απόπειρα δοκιμής των ορίων των κοινοβουλευτικών και δημοκρατικών θεσμών, δίνοντας την αφορμή για διαμαρτυρίες.